Η φρεγάτα Κανάρης, η 8η τύπου στάνταρ του ελληνικού στόλου, αγκυροβολημένη στο εμπορικό λιμάνι της Σούδας στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας των ενόπλων δυνάμεων, προσέλκυσε εκατοντάδες επισκέπτες. Πολύ επιβλητικό, πολύ έντονα συναισθήματα και εικόνες. Πολύ όμορφο. Είναι ότι καλό είναι να γνωρίζουν οι Έλληνες, να έχουν τέτοιες ευκαιρίες να μπαίνουν μέσα σε αυτά τα πλοία, για παράδειγμα. Βέβαια. Και για τα παιδιά μας ειδικά είναι αυτό που λέμε η βιωματική μάθηση. Έτσι, βλέπουν ζωντανά αυτά που ακούνε, που μαθαίνουν στο σχολείο. Είναι μια και μοναδική βέβαια ευκαιρία, γιατί δεν νομίζω ότι κάθε τόσο θα έρχονται για να μας αφήνουν να μπαίνουμε, τέλος πάντων. Η φρεγάτα Κανάρης καθελκίστηκε το 1981 σε ναυπηγεία της Ολλανδίας και από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό παραλήφθηκε το 2002. Πρόκειται για το 5ο πολεμικό πλοίο που φέρει την ονομασία αυτή. Το πρώτο ήταν μια κανονιοφόρος που ναυπηγήθηκε το 1835 στον ναύσταθμο του Πόρου. Σε εντυπώσεις σας. Απίστευτες. Συγκίνηση, όλα όμορφα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε το ναυτικό που μας φιλοξένησε. Χρόνια πολλά. Να έχουμε υγεία. Εργαζόμαστε στο πολεμικό ναυτικό, αλλά τα ξέρουμε αυτά. Ήρθαμε όμως να τιμήσουμε τη μέρα. Το όνομα του πλοίου προέρχεται από τον Κωνσταντίνο Κανάρη, ήρωα της Επανάστασης του 1821 με ένδοξη δράση στο ναυτικό και ταυτόχρονα μία από τις πιο ευγενείς μορφές του αγώνα. Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό διαθέτει 113 πλοία, από τα οποία τα 14 είναι φρεγάτες. Από τα πολεμικά πλοία εντοπίζεται κάθε απειλή από θάλασσα, αέρα και υποβρυχίως και δίνεται η εντολή για την αντιμετώπιση της.